Χαιρετίζουμε την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για αύξηση του επιδόματος των συνταξιούχων στα 710 ευρώ. Για αυτή την πρόθεση της κυβέρνησης μας είχε ενημερώσει η Υπουργός Εργασίας πριν από 2 εβδομάδες σε συνάντηση που είχαμε στο γραφείο της και στην οποία εκφράσαμε σύμφωνη γνώμη. Ιδιαίτερα αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε με την πανδημία, είναι σημαντικό στους συμπολίτες μας να μην βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας. Βεβαίως, να πούμε ότι ο υπολογισμός του ορίου της φτώχειας θα έπρεπε να γίνει με βάση το κατακεφαλήν εισόδημα υπό ομαλές συνθήκες και όχι υπό συνθήκες πανδημίας που οι μισθοί είναι μειωμένοι, ώστε να καλύπτονται οι πραγματικές ανάγκες των συνταξιούχων μας. Αυτή η πρακτική θα πρέπει να είναι μια πολιτική με συνέχεια, που δεν θα αποφασίζεται αναλόγως συγκυριών από την εκάστοτε κυβέρνηση. Ως εκ τούτου, δική μας εισήγηση και πρόταση προς την Υπουργό ήταν και παραμένει η καθιέρωση του επιδόματος σύνταξης μέσω νομοθεσίας. Επιπλέον, είναι σημαντικό να τερματιστεί η σημερινή εκμετάλλευση που υφίστανται πολλοί εργοδοτούμενοι διαφόρων επαγγελμάτων, οι μισθοί των οποίων σε κάποιες περιπτώσεις είναι εξευτελιστικά χαμηλοί. Για τον λόγο αυτό, επαναλαμβάνουμε την πάγια θέση μας για θεσμοθέτηση εθνικού κατώτατου μισθού, κάτι το οποίο αναφέραμε και στην ίδια την Υπουργό κατά την πρόσφατη συνάντησή μας. Η επιμονή της κυβέρνησης να μην υλοποιεί την προεκλογική δέσμευση του Προέδρου της Δημοκρατίας για τον κατώτατο μισθό είναι πραγματικά κατανόητη, ιδιαίτερα τώρα που βρισκόμαστε σε περίοδο οικονομικής κρίσης λόγω της πανδημίας.